Το δίνουμε δυνατά δυνατά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Με αργό ρυθμό. Μαθήματα πρώτων βοηθειών έκαναν τα μέλη του ΚΑΠΗ Παχιανών το απόγευμα της Τετάρτης. Και ένα είναι ολική. Στη μερική απόφραξη αεραγωγού αυτό που κάνει ο άνθρωπος είναι ότι περνάει αέρας μέσα, μπορεί να μιλήσει, μπορεί και να βήξει. Ο Νίκος Γιαννακάκης, εκπαιδευτής του Σώματος Σαμαριτών Εκπαιδευτών Χανίων, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού, έδειξε απλούς τρόπους διάσωσης. Μια ενημέρωση του πρώτης βοήθειας που είναι η θέση ανάνεψης, κάποια απλά πράγματα που να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι. Πώς να κάνουμε μια κλίση, πώς να ασφαλιζόμαστε εμείς πριν πάμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, γιατί ασφαλής διασώστης μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Πνιγμονή, κλίση σε ΚΑΒ, τέτοια κομμάτια, ενότητες μικρές και διάφορα μικροτραυματισμούς που μας ρωτάνε οι άνθρωποι αυτοί. Να σημειωθεί ότι ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού ήταν ο Έρικος Δινάν και ο πρώτος αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Κατά τη διάρκεια αυτή της ζωής του πέρασε από ένα σημείο που ήταν μια μάχη, η μάχη του Σολυφερίνου. Εκεί είδε 40.000 νεκρούς και τραυματίες μαζί. Είπε ότι ήθελε να βοηθήσει, προσπάθησε να βοηθήσει και από εκεί έφτιαξε ένα βιβλίο. Το βιβλίο ήταν αυτό που διέδωσε την εθελοντική κίνηση που βοήθησε τους ανθρώπους. Ναι, θα αφήσουμε τους ανθρώπους, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που είχε εχμάλωτους τους, να πάει να τους βοηθήσει. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιδέα να μπορεί να βοηθήσει ο Ερίκος Δινάν και να συνεχιστεί με τον Ερυθρό Σταυρό γενικά τη Διεθνή Ομοσπονδία και τον Ερυθρό Σταυρό να βοηθάνε, να δημιουργηθεί, να εξαπλωθεί ο Ερυθρός Σταυρός σε όλο τον κόσμο.